100 χρόνια θα συμπληρωθούν σε λίγο από τη μέρα που οι εργασίες στη Ροδιακή Έπαυλη ολοκληρώθηκαν για να μετατραπεί σε κατοικία του Ιταλού διοικητή Μάριο Λάγκο κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα. Όμως η ιστορία του κτηρίου ξεκινά από τις αρχές του 18ου αιώνα, αφού πιθανότατα πρόκειται για προϋφιστάμενο κτίριο της Τουρκοκρατίας λόγω της νεοκλασικής αισθητικής του και της θέσης του σε μια περιοχή κατοικιών διακεκριμένων αξιωματούχων. Η Ροδιακή Έπαυλη πέρασε στο Δήμο Ρόδου επιθητείας του Φώτη Χατζηδιάκου και ξεκίνησαν οι διαδικασίες ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση κτηρίου Ροδιακής Έπαυλης» δημοπρατήθηκε εν έτη 2019. Μειοδότης αναδείχθηκε εταιρεία από την Πάτρα, η οποία και ξεκίνησε τις εργασίες. Το έργο εκτός απροόπτου αναμένεται να παραδοθεί προς χρήση στο ροδιακό λαό τον Οκτώβριο του 2023. Η χρήση δε, όπως είναι ήδη γνωστό, αφορά στη λειτουργία του ως σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο. Παράλληλα θα προχωρήσει και η διαδικασία για την αποκατάσταση του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη πάντως στο χώρο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν εκεί συνεργεία και εργασίες δεν πραγματοποιούνταν ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό του κτηρίου. Μάλιστα η περίφραξη που τοποθετήθηκε από τον εργολάβο για τη δημιουργία του εργοταξίου έχει καταρρεύσει σε κάποια σημεία της, ενώ και η κεντρική είσοδος στο εργοτάξιο είναι ανοιχτή. Μπείτε στο rodiaki.gr για να διαβάσετε περισσότερα για το θέμα.